Το βασικό ερώτημα είναι αυτός ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας πάνω σε ποιο φορολογικό σύστημα έρχεται να εφαρμοστεί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος. Δεν πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Αλλά βεβαίως ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ απασχολεί το φορολογικό σύστημα, γιατί είναι συνυπεύθυνοι. Οι κυβερνήσεις τους το έχουν συνδιαμορφώσει και είναι ένα εκτροματικό φορολογικό σύστημα που επί της ουσίας τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα, τα υπερφορολογεί και από την άλλη στιγμή έχει σκανδαλώδεις και προκλητικές φορολογικές απαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο. Να υπενθυμίσω την ταυτότητα απόψεών σας όπως αυτή εκφράστηκε, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στην συνταγματική αναθεώρηση όπου αρνηθήκατε να τροποποιηθούν οι διατάξεις που έχουν συνταγματική ισχύ για τη φορολογία του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Και τώρα έρχεστε, ήρθε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα και τι είπε, τίποτα επί της ουσίας. Γιατί λέει δεν συμμετείχαν οι φορείς, σε ποιο πράγμα, στην κωδικοποίηση. Όταν με την πολιτική σας έχετε τσακίσει, έχετε γονατίσει τον κόσμο στα φορολογικά βάρη. Άρα λοιπόν το βασικό είναι αυτό. Ποιο φορολογικό σύστημα έρχεται να υπηρετήσει ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Ένα βάρβαρο, ένα ταξικό, ένα βαθύτατα αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα το οποίο το έχετε συνδιαμορφώσει και έχει τις υπογραφές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό. Και εδώ πέρα δεν χωράει δεύτερη γνώμη. Μόνο και μόνο από το σύνολο των φορολογικών εσόδων και ο καταμερισμός που γίνεται φαίνεται ότι τεράστια πλειοψηφία που ξεπερνάει το 90% των φορολογικών εσόδων έτσι, είναι ξένοι από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και από τη φορολόγησή του. Ένα πολύ μικρό ποσοστό επιβαρύνει τα νομικά πρόσωπα επί της ουσίας. Ενώ αντίθετα έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις δαπάνες, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Γιατί ακριβώς ο προϋπολογισμός εξυπηρετεί τις ανάγκες, τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες της ελληνικής άρχουσας τάξης των επιχειρηματικών ομίλων, χρηματοδοτεί τις νέες επενδύσεις προς όφελος της θωράκης ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Και σε αυτό το πλαίσιο μπλέκεται και το φορολογικό σύστημα. Έτσι λοιπόν αυτή η κωδικοποίηση των διατάξεων για τη φορολογική διαδικασία αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο αποτελεσματικούς εκείνους τους νόμους που επί της ουσίας να θωρακίσει ακόμη περισσότερο εκείνους τους νόμους που μετακυλίουν το σύνολο των φορολογικών βαρών στους εργαζόμενους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, στους βιοπαλαιστές αγρότες και έρχεται να συμπληρώσει τον εξυγχρονισμένο κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων που ψηφίσατε πριν από μερικές μέρες, ούτως ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ικανότητα του αστικού κράτους να εισπράττει με ταχύτερες διαδικασίες και με την αξιοποίηση του συνόλου των νέων δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία, τους φόρους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα λαϊκά στρώματα. Γιατί ακριβώς όπως έχει τονιστεί πάρα πολλές φορές, το κυνήγι των μαγισσών γίνεται απέναντι σε αυτούς που χρωστάνε τα λίγα και όχι τα πολλά. Όταν και στο προηγούμενο υφιστάμενο νόμο το 4174 του 2013 για τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και στο σημερινό παραμένει μια οριζόντια αντιμετώπιση. Είτε λοιπόν χρωστάς μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες ευρώ, είτε χρωστάς μερικά εκατομμύρια, έχεις υποτίθεται την ίδια αντιμετώπιση από τη φορολογική αρχή. Αν είναι δυνατόν. Γιατί αυτοί που χρωστάνε μερικές δεκάδες ευρώ δεν μπορούν να τα πληρώσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα. Αυτοί που χρωστάνε μερικά εκατομμύρια ουσιαστικά κάνανε μια αποθυσάβρηση επί της ουσίας αυξάνοντας τα περιουσιακά του στοιχεία, μην καταβάλλοντας τους οφειλόμενους φόρους προς το κράτος. Αυτό επιβεβαιώνει άλλωστε και ποιοι είναι οι μεγαλοφιλέτες στην εφορία και ποιοι χρωστάνε τα μερικές δεκάδες ευρώ.
Και από αυτή την άποψη μια οριζόντια αντιμετώπιση συγκαλύπτει επί της ουσίας το βασικό υπεύθυνο. Γιατί ακριβώς το 88% αυτών που χρωστάνε στην εφορία έως 5.000 ευρώ, χρωστάνε ως 5.000 ευρώ το 88% αυτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, και αυτό αντιστοιχεί στο 2,5% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ενώ αντίθετα, το 1% χρωστάει το 75% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και επί της ουσίας αυτό το κίνητο μαγισσών γίνεται σε αυτούς που χρωστάνε τα λίγα. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να αποκρύψουν τα όποια εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία έχουν. Ενώ αντίθετα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κεφαλαιοκράτες έχουν τη δυνατότητα και με αξιοποιώντας τις διευκολύνσεις που τους παρέχει το σύστημα, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, φορολογική παράδειση, offshore, τραπεζικά απόρριτα, αξιοποιώντας όλα αυτά να αποκρύψουν τα τεράστια περιουσιακά στοιχεία και με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία επίπτωση από τα χρέη τα οποία έχουν συσσωρεύσει προς τις εφορίες. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία έτσι διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η προώθηση τόσο των αναγκαστικών μέτρων σε βάρος αυτών που χρωστάνε τα λίγα, έτσι, και σε σχέση με κατασχέσεις χρηματικών ποσών εφόσον υπάρχει λογαριασμός στην τράπεζα ή με πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων ακόμη και της ίδιας τους της κατοικίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χρησιμοποιείτε και τις διάφορες εισπρακτικές εταιρείες για να είναι πιο αποτελεσματική η πάταξη αυτών που χρωστάνε μερικές δεκάδες ευρώ προς το κράτος και να συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις. Και βεβαίως και μια σειρά διατάξεις οι οποίες υπάρχουν και που μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, έτσι δείχνουν το πόσο επιθετικά στρέφεστε απέναντι στους λίγους. Μάλιστα, αν πρόκειται για χρηματικά ποσά και απαιτήσει στα χέρια τρίτου κατά βάση της τράπεζας, ο νόμος προβλέπει στο άρθρο 47 παράγραφος 2 ότι δεν απαιτείται να εκδοθεί ούτε καν ατομική ειδοποίηση στο φορολογούμενο, με το πρόσχημα ότι ο τελευταίος μπορεί να κάνει ανάληψη να αποκρύψει χρήματα. Για φαντάσου. Δηλαδή στα κρυφά αφαιρείται τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. Και βεβαίως φανεροί τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν αυτοί που έχουν κάποιες μικρές αποταμιεύσεις για τις δύσκολες ώρες. Οι μεγάλοι συνήθως δεν είναι στα ονόματά τους. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν μπορεί να τους εντοπίσουν οι ελεκτικοί σας μηχανισμοί, γιατί μπορεί να βρίσκονται και στο εξωτερικό. Άλλα θέματα τα οποία δείχνουν το ταξικό χαρακτήρα αυτού του κώδικα φορολογίας. Για παράδειγμα, το άρθρο 26, όπου επί της ουσίας την επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο γίνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, έχοντας κάποια κριτήρια. Αλλά αυτά τα κριτήρια μπορεί να τα προσπεράσει και να βάλει και δικά του κριτήρια, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, έχει μια αυθαιρεσία στην εξουσία ο διοικητής της ΑΔΕ για να πει ποιες υποθέσεις θα ελεγχθούν και ποιες δεν θα ελεγχθούν. Ή το άρθρο 27, που καθορίζει τις μεθόδους έμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, όπου η διοίκηση δύναται να παρεμβαίνει, έτσι, και να εκτιμά με διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό φορολογητέα ύλη με βάση όχι την πραγματικά στοιχεία, αλλά με βάση τεχνικές μεθόδους. Δηλαδή έχοντας πολύ υψηλό βαθμό αυθαιρεσίας
στο πώς θα καθορίσει αυτά. Και βεβαίως το πιο σημαντικό από όλα τα ζητήματα είναι αυτό που, που είναι το ζήτημα με, με τα ζητήματα της ένδικης προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις της φορολογικής αρχής, που επί της ουσίας είναι το άρθρο 63 και ορισμένα λοιπά άρθρα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς το άρθρο 63 λειτουργεί ως εμπόδιο στο να μπορέσει να προσφύγει κάποιος στα διοικητικά δικαστήρια, παρότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεύτερον, βάζει ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες είναι πώς να το πω, εξαντλητικές. Πρέπει να καταβάλει το 50% της οφειλής για να μπορέσει να προσφύγει. Και δεύτερον, πού προσφεύγει? Στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της ίδιας της ΑΔΕ. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Μια υπηρεσία της ίδιας ΑΔΕ θα έρθει να εκδικάσει. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία κατά καιρούς δίνει στη δημοσιότητα η ΑΔΕ. Στο πρώτο πεντάμινο του 2022, αν δεν κάνω λάθος, μόνο το 27% των υποθέσεων που είχαν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δικαιώθηκαν μερικώς ή ολικώς. Όλες οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν. Και από αυτές που απορρίφθηκαν δυνατότητα να προσφύγουν, γιατί και εκεί είναι πολύ ακριβή και ταξική η δικαιοσύνη, μόνο το 39% μπόρεσε να προσφύγει στα διαιτητικά δικαστήρια. Άρα έχετε διαμορφώσει δηλαδή ένα τέτοιο πλέγμα που αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει έναν δικηγόρο, να προσφύγει στα δικαστήρια, να φτιάξει ένα φάκελο με όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βρει το δίκιο του, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τον υποχρεώνεται να καταβάλει τις όποιες αυθαίρετες αποφάσεις της φορολογικής της ΑΔΕ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς για να μην μακρηγορώ, θα μιλήσουμε αύριο και στην Ολομέλεια. Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο κώδικα, γιατί ακριβώς το θεωρούμε ένα εργαλείο όπου επί της ουσίας θα αποδεχθεί σε ένα κυνήγι, θα αξιοποιηθεί για ένα κυνήγι σε βάρος των πιο φτωχών και των πιο αδύνατων λαϊκών στρωμάτων.